Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, Πατέρα Μάξιμε, κύριε Αναπληρωτά Δημάρχου, κύριε Σαντραζέμι, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας, πρώην Πρόεδρε και Πρόεδρε Συλλόγου και Φορέων, καλώς ήρθατε στην σημερινή έκτακτη εκδήλωση. Η ομιλία του Γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού ήταν να γίνει 28 Νοεμβρίου, αλλά λόγω του γνωστού ταξιδιού στη Ρωσία αναβλήθηκε για 15 μέρες και έτσι την κάναμε Πέμπτη και όχι Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, νιώθω βαθιά συγκινημένος για τη σημαντική αυτή ημέρα, στην οποία έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον Γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενο για πάνω από 20 χρόνια της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου. Οφείλω να σε εξομολογηθώ ότι έχω συνηθεί με τον Γέροντα από το 1995. Έκτοτε δεν νοείται επίσκεψη στο Άγιο Όρος, η οποία γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, χωρίς να επισκεφθώ το Βατοπέδι. Μαρτυρώ λοιπόν ενώπιόν σας το τεράστιο έργο το οποίο έχει συντελεστεί, ένα έργο που ανθρωπίνως είναι αδύνατο να γίνει. Μετά από 3 χρόνια επιμόνων παρακλήσεων προς τον Γέροντα, αποδέχθηκε τελικά την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα κοντά μας. Το θέμα της ομιλίας του είναι η ουσία του μοναχισμού. Και οι συνδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης είναι το Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως, ο Άγιος Φώτιος, η Γέχα Κατερίνης και ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους. Παρακαλέσω τον γραμματέα της Σχολής Γονέων, τον κύριο Γιάννη Μπίνια, ένα σύντομο βιογραφικό για να ξεκινήσουμε. Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Βατοπεδίου, κατά κόσμον Βασίλειος Κουτσού, γεννήθηκε στην Αμόχωστο Κύπρου το 1956. Είναι απόφυτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1982 εκάρη μοναχός στη συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ, στη Νέα Σκήτη. Όταν η συνοδεία του Γέροντος Ιωσήφ ανέλαβε την επάνδρωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου το 1990, η Μονή μετατρέπεται από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή και ο Γέροντας Εφραίμ ενθρονίζεται ο πρώτος καθηγούμενός της. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή στο διαδίκτυο δεν βρίσκαμε άλλα βιογραφικά στοιχεία, θεωρήσαμε καλό να προβάλλουμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι και παρακαλώ τον Παντελή να το παίξει τώρα για να ξεκινήσουμε. Ο Γέροντας Εφραίμ κατάγεται από την Περιστερνοπηγή αμοχώς του. Γεννήθηκε από μια ταπεινή μάνα, πολύ γλυκιά, γεμάτον καλοσύνη. Δίπλα από το σπίτι μας υπήρχε η γιαγιά μου, η θεία μου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι καθοδηγητές του Γέροντα, που τον έπαιρνα από το χεράκι και τον έπαιρνα στην εκκλησία. Και αυτόν το παιδάκι το έβλεπες πόση χαρά είχε μέσα του και χαριτωνόταν συνέχεια ο Γέροντας. Μου έλεγε η μάνα μου ότι όταν ήταν έγκυος, ήταν και καλοκαίρι, λέει, έτσι, και για μια στιγμή έλαψε το σπίτι, λέει. Δεν ξέρω, λέει, έγκυωσα, λέει, ότι αυτόν το παιδί κάτι θα γίνει, ας πούμε, θα μεγαλώσει. Τέλειωσε το γυμνάσιο. Είπε στον πατέρα μου, πατέρα, θα ακολουθήσω τον δρόμο του ιερατικού. Εντάξει, ο πατέρας μου το δέχτηκε. Αν και δεν ήταν ο άνθρωπος της εκκλησίας, το δέχτηκε, λέει, καλώς, λέει, να ακολουθήσει τον δρόμο που θέλεις. Και θυμάμαι, έφυγε για την ιερατική σχολή του Γέροντας ένα χρόνο, το 1974. Και έβαλε και το ράσο του και καμάρωνε που ακολούθησε τον δρόμο αυτό. Η πορεία του τελειώνει από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι το 1974, τέλειωσε η πρώτη πορεία της ζωής του Γέροντα. Δεύτερη πορεία, φεύγουμε από το χωριό μας, πρόσφυγες. Ερχόμαστε στα ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Εδώ γινόμαστε πρόσφυγες. Τον πατέρα μου και τα δύο μου τα αδέρφια, τον Παναγιώτη και τον Τάσο, τον παίρνουν χμάλωτο και τον πατέρα μου τον σκοτώνουν οι Τούρκοι. Εμείς 40 μέρες δεν ήξεραμε τίποτα. Ο Γέροντας είναι μαζί μας. Μας δυναμώνει, τρέχει να μάθει πού είναι ο πατέρας μας, δεν γνωρίζουμε καθόλου και από εκεί καταλήγουμε κάποιος φίλος του Γέροντα, πολύ αγαπητός, ιερέας τώρα, ο πατήρ Ιωάννης ο Καλής, έρχεται στον Παραλίμνη, μας παίρνει και μας παίρνει στο Τερσεφάνο, εκεί σε ένα χωριό, εδώ στην επαρχία Λάρνακος, όπου μας αγκαλιάζουν εκεί η οικογένεια αυτή, μας βάζει στο σπίτι της και είμαστε υπέρ ευχαριστημένοι και σε ευχαριστούμε μέχρι τα τέλη της ζωής μας. Και από εκεί ο Γέροντας αποφασίζει, πλέον διότι είχε κλείσει η ιερατική σχολή, να φύγει για την Αθήνα να σπουδάσει θεολόγος. Εκεί στην Αθήνα, στη θεολογική σχολή, ο Γέροντας τρέχει και βρίσκει
Ακούει για τις Αγρυπνίες, ακούει για τους γέροντες, τους πνευματικούς, του Αγιώρους. Και ο γέροντας τόσο μποθον είχε που ήθελε να ατρίξει, να αποκομίσει από αυτούς τους γέροντες όλα αυτά που άκουε, που διάβαζε στα γεροντικά, στη Φιλοκαλία. Τρέχει στο Άγιον Όρος, βρίσκει τους πατέρες εκεί, του Άγιου Όρους, τους γέροντες, το γέροντα Εφρέντης Φιλοθέου, το γέροντα Ιωσήφ που θα είναι αιωνήν γέροντας του και πνευματικός του μετά που θα ακολουθήσει η μοναχική ζωή, το γέροντα Εφρέντον Καντουναγιώτη, ο οποίος του είπε και μια προφητικά λόγια, εσύ παιδί μου, λέει του, θα γίνεις μοναχός. Και ο γέροντας εκείνο ο γέροντας φοιτητής και δεν είχε να αποφασίσει ακόμα. Εγώ λέει, θα γίνει ο μοναχός. Ναι, λέει του, θα γίνεις μοναχός και θα καταταχθείς στην στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ, που είναι από τη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ του Σιχαστή. Ανέβηκε, έφτασε μέχρι την Ηγουμενία, τον έκλεξε εκεί η μοναχή, διότι κατάλαβαν ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός έχει κάτι το διαφορετικό. Και αυτό το κάτι το διαφορετικό είναι η ασκητική του ζωή, η αγάπη του προς τον Θεό που ξεχυλίζει και προς τον άνθρωπο. Όταν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς από και τον άνθρωπο. Από την αρχή είχαμε διακρίνει μια τάση που είχε για τα θεία, για τη θρησκεία. Ήταν ολοφάνερο τότε ότι είχε αυτή την τάση το παιδί. Τόσο που εσχόλανε, πήγαινε στο χωριό του, περιστοροποιεί 4 χιλιόμετρα, και το απόγευμα έπαιρνε ξανά το ποδήλατο, γύριζε στο Λευκόνηγο για να κάνει βυζαντινή μουσική. 97 βρέθηκε μια παρέα και μου λέει, πας στο Άγιο Όρος να πάμε? Και λέω, πάω, ευχαρίστω. Ήταν η ώρα που έπρεπε να πάω. Ήξερα τις στέλνες από πριν, ειδοποίησε ότι θα πάει, ήξερα ότι θα πάω. Και με περίμενε στην πύλη του μοναστηριού, μας περίμενε την ομάδα. Έσκυψα, φίλησα το χέρι του και φίλησε και γύρω στο δικό μου το χέρι. Του λέω, τι το κάνεις? Μου λέει, είσαι ο δάσκαλος μου, δεν πάρεις να είσαι ο δάσκαλος μου. Την τέλη ημέρα έρχεται ένας μοναχός και μου λέει, κύριε Κάπα, τώρα που είσαστε στο Άγιο Όρος, δεν νομίζετε ότι πρέπει να εξομολογηθείτε? Έρχεται ένας μοναχός και μου λέει, σε θέλει ο γέροντας, και πήγα. Πιστέψτε μου, ειλικρινά. Δεν παρέστη ανάγκη να μιλήσω. Ήξερε τη ζωή μου, έλεγε τη ζωή μου εκείνος, με έλεγε το τάδε, και ερχόντουσα στο μυαλό μου σαν κινηματογραφική ταινία διάφορα γεγονότα που μου συνέβησαν στη ζωή μου. Αυτό που μπορεί ο Θεός να μας κάνει είναι να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το σταυρό μας. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι, όταν έχουν χρήματα, να ξέρετε, και υγεία, ο διάβολος τους εκμεταλλεύεται και τους δημιουργεί την αυταπάτη της υπηγής αθανασίας. Και νομίζουν ότι θα ζήσουν μακροχρόνοι, θα ζήσουν, δεν θα πεθάνουν. Γι' αυτό βλέπετε, μόλις αναφέρουν τη λέξη θάνατος, χτυπούν ξύλο. Σαν πως και το χτύπημα του ξύλου θα κάνει θαύμα και δεν θα πεθάνουν. Και ότι μην ξεχνάτε ότι ο Χριστός μας, πριν από κάθε ιαματική επέμβαση, απέτησε την πίστη. Πολλές φορές τον ακούμε να λέει, «Ω, γίνε μεγάλη σου η πίστη». Μετά λέγει, «Η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύω εις ειρήνη». Αλλού λέγει, «Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων». Αυτά είναι μεγάλα πράγματα, και ασφαλώς ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το μεγάλο εργαλείο, τι αποδεικνύει με την πίστη? Αποδεικνύει ότι είναι βέβαιος εσωτερικά ότι ο Θεός είναι ο δυνάμενος σώσης. Ένας άνθρωπος που έγινε μοναχός, φεύγει από τη ματαιότητα, φεύγει από αυτά όλα τα οποία απασχολούν. Τώρα είμαι για μερικές λίγες μέρες ευτυχώς στον κόσμο και βλέπω ο κόσμος πώς απασχολείται με τη ματαιότητα, χωρίς λόγο. Συζητάει στα τηλέφωνα χωρίς λόγο, πολλή ώρα τηλέφωνα, πολλή ώρα συζητήσεις, και δεν σκέφτεται για την ψυχή. Ποιος σας οδήγησε εσάς στο μοναχισμό? Κανείς δεν με οδήγησε, ο Θεός με οδήγησε. Εγώ ξεκίνησα να πάω στην ιερατική σχολή, να ξεκίνησα να γίνω ιερέας. Στην αρχή ήθελα να γίνω έγκαμος ιερέας, διότι έβλεπα πρότυπα καλά, μου άρεσε η ενορία. Έχω έτσι καλή σχέση με τον κόσμο, να βοηθώ τα παιδιά, να βοηθώ. Και μάλιστα σε ένα διάστημα με απασχολούσε να γίνω και εφημέρωση σε νοσοκομείο, μου άρεσε έτσι να βοηθώ τους πάσχοντας. Αλλά όταν πήγα στο Άγιον Όρος και είδα αυτή τη ζωή, τότε τα ξέχασα όλα τα άλλα. Και παρατηρώ ότι οι γιατροί, δυστυχώς, και βλέπετε σήμερα, έχουν αλλάξει και τους όρους.
Η έκτρωση δεν λέγεται έκτρωση, λέγεται διακοπή της κύσεως. Όπως η διακοπή του νερού, η διακοπή του ρεύματος. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σύγχρονοι έχουν αλλάξει και τους όρους και τις ορολογίες για λόγους για να έχουν τη συνείδηση τους ήσυχοι. Σας διαβεύω ότι οποιαδήποτε γυναίκα κάνει έκτρωση δεν εσυχάζει ποτέ. Διότι ακριβώς ξέρει ότι η έκτρωση είναι φόνος. Προβλημάτισε. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος ευλογείται από την συκοφαντία και από τη δοκιμασία και από τον εμπαιγμό και από όλα αυτά, ωφελείται. Εξάλλου ο πρώτος που ενεπέχθη ποιος ήταν, αυτός που λατρεύουμε. Και εμείς, αυτός ήταν αναμάρτητος, εμείς είμαστε και αμαρτωλοί. Και οπωσδήποτε αυτό μας ωφελεί πάρα πολύ. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος έχει το σταυρό του. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δοκιμασία του. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυσκολία του. Ο κάθε άνθρωπος θα βρει το εμπόδιό του. Και αυτό το μυστήριο που βλέπω, κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλο στα 10 του, άλλο στα 20 του, άλλο στα 30, άλλο στα 50, άλλο στα 55, άλλο στα 70, άλλο στα 80 και ούτω καθεξής. Η ζωή αυτή είναι αδύνατο να μην περάσουμε εν μέσω πειρασμών. Είναι αδύνατο να μην βιώσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έτσι έρει το σταυρό του, πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί στον πρώτον που εσήκωσε το σταυρό, που είναι ο εσταυρωμένος Ιησού Μονές. Τα θρησκευτικά θέσματα. Έβγαζαν, λείψανε και πρωτίστως για τις γυναίκες, διότι ξέρετε πολλές γυναίκες τώρα που είναι και ο εφημερισμός της μόδας τώρα. Μας κατηγορούν οι αγιορείτες, δεν θέλουν τις γυναίκες. Λάθος. Το Άγιον Όρος ως ανδρικός παρθενώνας δεν θέλει τη γυναίκα εκεί στην αυλή του. Αλλά όμως οι μοναχοί εξέρχονται του Άγιου Όρους, συναντούν τις γυναίκες, εξομολογούν τις γυναίκες και είναι φορείς ενότητος μέσα στο γάμο και πολλές φορές τα κοιμήλια τα εκβάλλουμε από το Άγιον Όρος πρωτίστως για να προσκυνήσουν οι γυναίκες. Αλλά πολλές φορές οι γυναίκες, οι σύζυγοι των ανδρών που έρχονται εκεί, μου ρωτούν, μα τι τους κάνατε, και έρχονται πιο ήμεροι, έρχονται πιο γλυκείς, έρχονται πιο έτσι καλύτεροι και έτσι ταπεινωμένοι. Λέω, δεν τους κάνουμε τίποτε εμείς, η ηγουμένη μας και τους κάνει και τους τρέφει και τους συμβουλεύει και τους ταπεινώνει και έρχονται πίσω έτσι, διότι όπως είπα και κάπου αλλού, σε έναν υγιές μοναστικό περιβάλλον, όταν πάει κάποιος από τον κόσμο, δεν πηγαίνει και φεύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Φεύγει με περισσότερη πίστη στο γάμο του. Όποιος δέχεται τη χάρη, τόσο και την ποθεί. Γι' αυτό και πολλές φορές εκεί στο Άγιον Όρος, επειδή το πρόγραμμα είναι το ίδιο, όπως επί το πλείστον, κάθε μέρα. Λέει, δεν βαριέστε τόσο καιρό με τα ίδια. Μου λένε μερικοί, είσαι καλοπροαίρετα και νομίζω είναι μια λογική απορία και ερώτηση. Λέω, δεν βαριόμαστε. Γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε τον Θεό. Έρχεται ο θάνατος. Γιατί πολλοί τα βάζουμε με τον Θεό. Αν είναι πρόωρος ή αν είναι... Ακούστε, αυτά είναι ανθρώπινες θέσεις και κρίσεις. Δεν έρχεται κόσμος να σας... Έρχονται βέβαια και λέει, γιατί ο Θεός να μου πάρει το γιο μου, γιατί ο Θεός να πάρει την κόρη μου. Δεν την παίρνει ο Θεός την κόρη σου και το γιο σου. Αυτά δεν μπορούμε να τα ψαχουλεύσουμε και να τα ερευνήσουμε. Είναι μυστήριο το πώς έρχεται ένας άνθρωπος στον κόσμο. Και πάλι μυστήριο είναι πώς ένας άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο και πότε φεύγει από τον κόσμο. Αυτά θα μας αποκαλυφθούν όταν πάμε και ατενίσουμε τον Θεό ως πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα τον ατενίζουμε ως ενεσόπτρο και ενενίγματι. Αυτό ποθούμε και εμείς να δώσουμε μια παρουσία και μια παρηγοριά στο λαό μας και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Που βλέπετε στην Ελλάδα τι γίνεται. Έρχεται πείνα, έρχεται πείνα. Δεν έχει ήδη έρθει η πείνα στην Ελλάδα. Θα έρθει πιο πολύ ακόμα. Θα έρθει πιο πολύ ακόμα. Και εδώ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά έχει ο Θεός. Έρχονται και για την Κύπρο πιο δύσκολα, βλέπετε. Δυστυχώς, δυστυχώς. Θα αντέξουμε με την προσευχή και την πίστη μας. Ο άνθρωπος ο οποίος εξητεί τον Θεό, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα αναθέτει στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμενα στην πραγματικότητα. Είναι δυνατόν να πείσεις κάποιον για ποιο πράγμα, να τον πείσεις να γίνει εδώ και θα γίνεις επιχειρηματίας, θα γίνεις επιστήμονας, θα γίνεις άνθρωπος που θα παίρνεις πολλά χρήματα, θα γίνεις άνθρωπος που θα έχει μια καλή εργασία, να σε παίρνει ο κόσμος. Αυτά πιάνουν μερικές φορές. Και τα αποδέχονται οι νέοι μας. Να έρθει εκεί να του πω ότι θα έρθεις εδώ,
Θα είσαι σε μια μάντρα νεφορού ζωή. Δεν θα βγει ποτέ εκτό αν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ή θα πα σε μια αποστολή, θα κάνει συνέχεια υπακοή. Δεν θα κάνει το θέλημά σου. Θα τρώσει τρει φορέ σαλάτο το φαγητό, α πούμε, και μάλιστα μια φορά την ημέρα. Θα αγρυπνεί, θα προσεύχεσαι, θα κάνει μετάνοιε. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα σπαστεί κανεί και να δεχτεί να έρθει εκεί. Θέλαμε έτσι να μεταφέρουμε και σε εσά ένα μικρό δείγμα από αυτά τα οποία είπε και μα άρεσε. Και χωρί να πάρουμε την άδεια. Το υπράξαμε. Λοιπόν, Γέροντα, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην πόλη μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και σας παρακαλούμε, έχετε το λόγο, να μας ομιλήσετε για το θέμα και ό,τι άλλο νομίζετε. Κατά κρύβια, εγώ μίλησα. Ήδη με ακούσετε. Ήταν ένα δείγμα. Νομίζω ότι το καθήκον το εξεπλήρωσα. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον ο Κώστας κάνει ενεργεία το κρυπτό, και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είναι η πρώτη φορά που καλούμε να ομιλήσω στην πόλη σας. Βέβαια και άλλες φορές εδέχθηκα διάφορες προσκλήσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατόν για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Μου είπε ο κύριος Κώστας να μιλήσω για την ουσία του μοναχισμού. Παρόλο που είμαι και άρρωστος ή τις άλλες. Νομίζω ότι ο καθένας από εσάς έχετε μια επαφή με το μοναχισμό στην περιοχή σας. Ο καθένας λίγο ή πολύ γνωρίζει τη σημασία του μοναχισμού. Και μάλιστα όταν προσφάτως επήγαμε ως γνωστόν με την τιμία ζώνη της Παναγίας στη Ρωσία και είδαμε αυτήν τη συγκλονιστική συρροή του κόσμου εν μέσω χιόνος, εν μέσω ανέμων, εν μέσω βροχής να έρχονται και να προσκυνούν αυτό το αγιορητικό κοιμήλιο. Και αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση είναι η αφοσίωση των Ορθοδόξων Ρώσων αδελφών μας εις τον αγιορητικό μοναχισμό. Και αυτό βέβαια μας έδωσε μια ικανοποίηση το ότι ο κόσμος ευλαβείται των μοναχισμών, αλλά επιπλέον μας δημιούργησε και μια μεγίστη ευθύνη. Και είδαμε ότι πόσον αγαπούν και εκτός Ελλάδος οι Ορθόδοξοι και μάλιστα οι Ρώσοι Ορθόδοξοι τον μοναστικό πολίτευμα και στις διάφορες πόλεις που πήγαμε. Η τιμία ζώνη γύρισε και περιόδευσε σε 15 πόλεις. Προσκύνησαν περίπου 3,5 εκατομμύρια κόσμος. Δεν σταματήσαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο του 24ωρου. Και αυτό το οποίο έβλεπε κανείς ήταν ο πόθος αυτών των ανθρώπων να σπαστούν αυτό το κοιμήλιο. Και όπως σας είπα, η ουρά των ανθρώπων ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα. Ήταν περίπου 90 με 100 χιλιάδες. Και εγώ μερικές φορές δεν μπορούσα να είμαι βέβαια σε όλες τις πόλεις της Ρωσίας. Αλλά όσον ήμουν εκεί, περιόδευα τις ουρές που επερίμενα και έβλεπα αυτήν την ειρήνη των ανθρώπων, αυτήν την υπομονή τους, αυτήν την ησυχία που είχαν και αυτήν την αγαθή διάθεση και τον αγαθόν πόθο. Και αυτό ένας λόγος συνετέλεσε ότι αυτό το κοιμήλιο της Παναγίας προέρχεται από το Άγιον Όρος.
Και μάλιστα σε μια συζήτηση με κάποιον εκεί πνευματικών άνθρωπων, του είπα, δεν είναι τυχαίο το ότι η τιμία ζώνη της Παναγίας είναι στο Αγιώνυμον Όρος. Γιατί η ζώνη της Παναγίας, εκτός που είναι τιμιότατο ένδυμα δικό της και φτιαγμένο από τα χέρια της και είναι φτιαγμένο με τρίχες καμήλου και κεντυμένο με χρυσή κλωστή που το εκέντησε η αυτοκράτηρα ζωή, η σύζυγος του Λέοντος του έκτου του Σοφού, όταν αυτή είχε μια ανεπάρατον ασθένεια και είδε εν οράματι την κυρία Θεοτόκον που της είπε να μπήσει στον Πατριάρχη και ανοίξει τη λεγόμενη σωρών, δηλαδή το κουβούκλιο που ήταν η Αγία Ζώνη, και τη ζωθείς θα γίνεις καλά. Και τότε ακριβώς η παρησία του αυτοκράτορου συζύγου της έπεισε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος και εξεσφράγισε το κουβούκλιο και ζώθη την τιμία ζώνη της Παναγίας και αμέσως έγινε καλά και ως ένδειξη της ευλάβειας της προς την Παναγία και της ευγνωμοσύνης της παρεκάλεσε τον Πατριάρχη να ζήσει εν σοφροσύνη όσον καιρό χρειάζεται για να κεντήσει την τιμία ζώνη με χρυσή κλωστή. Και αυτή υπάρχει μέχρι σήμερα. Και παρόλον είπα ότι η τιμία ζώνη της Παναγίας είναι αυτόν τούτο το ιστορικό ένδυμά της, εν τούτης η τιμία ζώνη συμβολίζει την αγνότητα, την παρθενία, την καθαρότητα, την υπακοή. Γι' αυτό νομίζω είναι από τον Θεό, από τη Θεία του Πρόνοια, να ευρίσκεται σε αυτόν τον χώρο της αγνότητος η τιμία ζώνη της Παναγίας. Γι' αυτό και πόσο λυπούμε όταν πάει κάποιος μοναχός και αμέσως οι διάφοροι αρχίζουν και σχολιάζουν την φυγή του μοναχού στο μοναστήρι και λένε το χάσαμε τον τάδε. Να σας πω και ένα γεγονός πρόσφατο περίπου. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη με δύο άλλους πατέρες και πηγαίναμε κάπου και ήταν δύο κυρίες οι οποίες ήταν, ξέρετε, αυτές τις ωραίες βαμμένες με τα νύχια, ξέρετε εσείς, και κρατούσαν έτσι το χέρι μια της άλλης και κάπου επήγαιναν οι καημένες κι αυτές και έλεγα, μάνα μου αυτά τα παιδιά πόσο τα λυπάμαι και είναι και όμορφα κιόλας και πήγαν και γίνανε μοναχοί. Και τα έλεγαν έτσι σε βήγο για να ακούσουμε εμείς έτσι να... Εμείς όμως μηδιάζοντες εξεφύγαμε. Θέλω να πω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι και δει στην Ελλάδα που η Ορθόδοξη Ελλάδα δεν πρέπει να είναι σε αυτόν το χάλι που είναι σήμερα ασφαλώς. Πρέπει να χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είτε έρχονται στο Άγιο Όρος είτε είναι σε μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους. Αυτοί για μας είναι ευεργέτες. Και ακριβώς πολλές φορές έρχονται στο Άγιον Όρος διάφοροι έτσι καλοπροαίρετοι βέβαια και μας λένε, ξέρετε, μήπως ήρθαν αυτά τα παιδιά από μια ερωτική απαγοήτευση, μας ρωτούν. Λέμε, τα παιδιά αυτά δεν ήρθαν από ερωτική απαγοήτευση. Ήρθαν ακριβώς γιατί αισθάνθηκαν αυτήν την κλίση. Μάλλον δε όπως ο αείμνησος γέροντας μας Ιωσήφ μας έλεγε, όταν κανείς έρθει μοναχός δεν καλείται, αλλά έρχεται από τη χάρη. Και ενθυμούμε που μας ανέφερε αυτό το λόγιο του Κυρίου, ουδείς δύναται ελθύν μπρός με, εάν μη ο πατήρ μου ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Άρα λοιπόν, το να έρθει κάποιος νέος και να εγκαταλείψει τον κόσμο, δεν τον εγκαταλείπει από δειλία. Δεν τον εγκαταλείπει από φοβία, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά τον εγκαταλείπει με μια αρχοντιά. Και δεν φεύγει από το σπίτι του διότι δεν περνά καλά, όπως μερικοί πιστεύουν. Δεν φεύγει από το σπίτι του γιατί μισεί τους γονείς του και τα αδέλφια του.
Όχι. Αλλά φεύγει από το σπίτι του, γιατί ο Κύριος του ουρανού και της γης τον εκάλεσε και του έδωσε αυτόν το πυρ να φύγει από τον κόσμο και να πάει στην έρημο. Αλλά η ουσία του γεγονότος αυτού, της αποταγής κάποιου μοναχού, αδελφοί μου, δεν φεύγει ο μοναχός από τον κόσμο επιπλέον, γιατί απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο, είναι λάθος. Ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο γιατί απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Απόδειξης ότι τρέχουμε τους μοναχούς στην έρημο. Πηγαίνουμε να τους δούμε. Πηγαίνουμε εκεί να φιλοξενηθούμε. Και βέβαια όταν πάμε στο μοναστήρι δεν ακολουθούμε, δεν ακολουθούν μάλλον το πρόγραμμα οι φιλοξενούντες των φιλοξενουμένων. Όπως εις τον κόσμο, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές διάφοροι από εσάς μπορεί να είναι 12 η ώρα και να θυμηθείτε να πάτε στον γείτονα. Πηγαίνετε, χτυπάτε την πόρτα, λέτε μήπως ενοχλούμε. Βέβαια ενοχλείτε, αλλά ο άλλος σου λέει ελάτε αλίμονο. Και κάθεστε εκεί μια ώρα, δύο ώρες και κουβεντιάζετε. Πότε θα ξεκουραστεί ο φιλοξενών? Όταν αποχωρήσει ο φιλοξενούμενος. Και πολλές φορές με νοερούς αναστεραγμούς ο φιλοξενός λέει Παναγία μου και φώτισε τον να φύγει γιατί είμαι κουρασμένος. Αλλά όμως φεύγοντας εκφράζει τη χαρά του και του λέει να ξανάρθεις κιόλας. Ενώ από μέσα του δεν εύχεται αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακριβώς το μοναστήρι είναι ασκητικό κέντρο. Και έρχονται φιλοξενούμενοι και ακολουθούν το πρόγραμμα των φιλοξενούντων. Γιατί? Γιατί έρχονται για έναν πνευματικό σκοπό και οπωσδήποτε εφόσον έρχονται για έναν πνευματικό σκοπό έρχονται για να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που ακολουθούν οι μοναχοί. Άρα λοιπόν η συρροή των ανθρώπων στα μοναστήρια αποδεικνύει ότι η μοναχή είναι κοντά στο ανθρώπινο πρόσωπο. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που συνδέονται με μοναχούς και με διάφορα μοναστήρια. Συνδέονται πιο πολύ με τα μοναστήρια παρά από τα κατασάρκανα αδέλφια τους. Γιατί νομίζετε? Γιατί ακριβώς αισθάνονται αυτήν την κοινωνία της αγάπης. Αισθάνονται αυτήν την ωφέλεια. Αισθάνονται αυτήν την εχριστό κοινωνία που είναι η αληθινή κοινωνία. Και πολλές φορές έρχονται διάφοροι στα μοναστήρια και βέβαια πολύ καλά κάνουν και περιεργάζονται και ρωτάνε μα μήπως αυτοί που κάνουν υπακοή δεν είναι εχμάλωτοι, δεν είναι υπόδουλοι στον ηγούμενο? Πολλές φορές μου το λένε και εμένα. Ασφαλώς η υπακοή στο μοναστήρι, αδελφοί μου, δεν είναι μια πειθαρχία. Δεν είναι όπως η πειθαρχία στο στρατό, που μπορεί ο στρατιώτης να πειθαρχεί στο λοχαγόν, αλλά από μέσα του στέλνει πολλές βρυσές. Αλλά όμως πρέπει να κάνει την πειθαρχία, διότι αν δεν την κάνει του βάλει ποινή φυλακίσεως. Και κατά ανάγκη με το ζόρι πιέζει τον εαυτό του, δεν εκφράζεται βέβαια, αλλά μόλις φύγει ο λοχαγός αρχίζει και παραλαλεί ο μοναχός, κάνοντας αυτή τη διακονία που κάνει. Ο μοναχός δεν κάνει έτσι, διότι ο μοναχός, αδελφοί μου, πηγαίνει στο μοναστήρι και αφοσιώνεται εις την εντολή του Χριστού και μιμείται τον Χριστόν, ο οποίος μας εδήλωσε σαφώς και εντόνως και απεριφράστος και μας λέει ο Χριστός, ο οποίος μετεχειρίστη των ρόλων του μετανοούντος χωρίς να έχει αμαρτία. Ο Χριστός ήταν 100% Θεός, αν το πούμε στη λαϊκή γλώσσα, και 100% άνθρωπος. Και ήρθεν εις τον κόσμο και μας παρέδωσε τη μέθοδο της θεραπείας της διαστραμμένης μεταπτωτικής ανθρωπίνης φύσεως. Και μας εδήλωσε
ότι ουκ ήλθον να πει το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ακριβώς και ο μοναχός δεν πηγαίνει να κάνει υπακοήνι στο γέροντα, γιατί είναι άβουλος. Δεν πηγαίνει... Συγχωρείτε, γιατί πρέπει να είμαι στο κρεβάτι, αλλά δυστυχώς είμαι εδώ. Δεν πηγαίνει εις το μοναστήρι γιατί είναι πρόσωπο με ειδικές ανάγκες. Αλλά εκουσίως έρχεται εις το μοναστήρι γιατί ακριβώς θέλει η γνώση του να κόψει το θέλημά του. Διότι κόβοντας το θέλημά του κόβει τις επιθυμίες, κόβει τις ειδονές και τότε αρχίζει και βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και αναβλύζει από μέσα του ο κενός Αδάμ και τότε αρχίζει και ψηλαφά και γεύεται των αγιασμών. Πολλές φορές διερωτούνται, μα είναι αφοσιωμένοι μοναχοί στο γέρονταν και υπάρχει έναν αρρωστημένο πνεύμα, το λένε διάφοροι. Είναι λάθος αυτό. Ένας γέροντας, αδελφοί μου, δεν επιθυμεί να έχει υποδούλους. Δεν επιθυμεί να έχει ήλωτες. Δεν επιθυμεί να έχει υπηρέτες. Αλλά τι επιθυμεί? Επιθυμεί να πείσει των μοναχών των υποτακτικών του, να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν έχει σχέση ο μοναχισμός, αδελφοί μου, με τον ανθρωποκεντρισμό. Ο μοναχισμός έχει σχέση με το χριστοκεντρισμό. Δεν υπάρχει τέτοιο πολίτευμα. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος ζωής που ακριβώς να βασιλεύει τόσο ο χριστοκεντρισμός. Πολλές φορές εις τους μοναχούς εκεί στο Βατοπέδι που κάνουμε συνάξεις, τους λέω, για φανταστείτε αδελφοί μου, να έβγαινε το πρόσωπο του Χριστού από το μοναστήρι μας για ένα δευτερόλεπτο. Τι θα γινόταν? Τα πάντα θα είχα σβήσει. Τα πάντα θα ήταν ένα σκότος. Τα πάντα θα ήταν έναν έρεμος. Γι' αυτόν ακριβώς και μιμούμενοι το Χριστό μας, που όπως ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ο Αείμνηστος μας έλεγε, οι άλλοι παιδιά μου, ο Χριστός έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλό? Ασφαλώς όχι. Αλλά δεν το έκανε για να μας δείξει τον τρόπον, το σωστόν και ορθόδοξον και ιδανικών τρόπων της θεραπείας της ανθρωπίνης φύσεως. Άρα λοιπόν, ο μοναχός, αδελφοί μου, δεν έχει σκοπούς ιδίους, δεν έχει συμφέρον. Γι' αυτό βλέπετε έρχεται και θέτει ως θεμέλιον την αποταγή. Μετά την αποταγή αγκαλιάζει την αχτιμοσύνη. Μετά την αχτιμοσύνη σχετίζεται με την παρθενία και μετά την παρθενία αγκαλιάζει την υπακοή. Βλέπετε ότι ο μοναχός έρχεται αφοσιωμένος εις τον Θεό και τηρεί την πρώτη εντολή με όλον το είναι του, που λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Γι' αυτόν ο μοναχός, αδελφοί μου, μπορεί να θυσιάζεται για την μονή. Γι' αυτό και η εργασία του μοναχού δεν λέγεται εργασία. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ο μοναχός, που όπως λέει κάποιος έτσι αστειευόμενος, οι δημόσιοι υπάλληλοι λέει σχολούν στις 2, αλλά στις 12 είναι στο σπίτι τους. Όχι έτσι. Αλλά η εργασία των μοναχών λέγεται διακονία. Διότι ακριβώς η διακονία τους ανεβαίνει προς τον Θεό. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν με πνεύμα αγάπης για τον Θεό. Ό,τι πράξουν, το πράττουν για την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και αφοσιώνονται οι μοναχοί
και διακονούν την μονή τους και θυσιάζονται για την μονή τους και θυσιάζονται για τον άνθρωπο, αλλά αυτόν που μεριμνούν, αυτόν που νοιάζονται είναι να αποφύγουν την ιδίαν ειδονήν, διότι ακριβώς πρέπει ο μοναχός να φτάσει στην απάθεια, που όταν φτάσει στην απάθεια δεν έχει σχέση με την ιδίαν επιθυμία, που η ιδία επιθυμία έλκει την ειδονήν και τότε η ειδονή αποπέμπει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι να βλέπουμε τον μοναχισμό, διότι ο μοναχός είναι εκείνος ο οποίος φεύγει από τα αίτια και τα αιτιατά και εξέρχεται εκ της γης του και εκ της συγγενείας του και με χαράν είναι στην έρημο, χωρίς να στερείται τους δικούς του, χωρίς να μαραζώνει και να λυπείται διότι δεν είναι με τους γονείς του και με τα αδέρφια του, γιατί αποκτά μια οικουμενική καρδιά και όπως λέει και ο σύγχρονος Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης, ποιος είναι ο αληθινός μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος εύχεται υπέρ της οικουμένης. Είναι εκείνος ο οποίος αναπέμπει την έμπονο προσευχή. Είναι εκείνος ο οποίος νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και κοινωνεί με την προσευχή του. Διότι βλέπουμε και τώρα στο Άγιον Όρος και αλλού υπάρχουν άρρωτοι μοναχοί οι οποίοι συμπάσχουν με τον άνθρωπο, συμπάσχουν με τις δοκιμασίες των ανθρώπων από τη μια, αλλά από την άλλη έχουν την χαρά του Αγίου Πνεύματος, έχουν την ειρήνη, που η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου όπως μερικοί νομίζουν, αλλά είναι η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Γι' αυτό και όπως είπα σε αυτήν την συνέντευξη μου πήρα στην Κύπρο, λέγω ότι σε μια υγιή μοναστική ατμόσφαιρα όταν θα έρθει κάποιος δεν θα αποχωρήσει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά θα επιστρέψει στο σπίτι του με περισσότερο ενθουσιασμό για την οικογένειά του, με περισσότερα πίστη στο γάμο του και να δει ότι ο μοναχισμός και η οικογένεια είναι κάτι που είναι μαζί. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, όπως μερικοί νομίζουν, κοσμική πνευματικότης και καλογερική πνευματικότης. Η πνευματικότης είναι μία. Είναι η πατερική ορθόδοξος πνευματικότητα. Με άλλον πλαίσιο στο μοναχισμό και με άλλον πλαίσιο στο γάμο. Αλλά μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία δεν εχώρισε τους ανθρώπους, τα μέλη της, σε εγγάμους και αγάμους. Πώς χωρίζονται οι άνθρωποι? Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν γνώση του Χριστού και οι άνθρωποι εκείνοι που δεν έχουν γνώση του Χριστού. Και όταν οι πατέρες ομιλούν περί γνώσεως του Χριστού, δεν εννοούν ποτέ την διανοητική γνώση. Όταν ο Χριστός μας λέγει «γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», δεν εννοεί κανένα διανοητισμό. Αλλά τι εννοεί? Την εμπειρική γνώση της αληθείας. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι καμιά κουλτούρα, δεν είναι καμιά θεωρία, αλλά είναι πρόσωπο. Και ο Χριστός μας είπε «εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Άρα λοιπόν, όσον κανείς γνωρίζει την αλήθεια που είναι ο Χριστός και σε αυτόν αποσκοπεί ο μοναχός με όλον το είναι του να επιτύχει, τόσον και γίνεται ελεύθερος, όσον καθαρίζεται η καρδία του ανθρώπου, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι η γνώση του Χριστού είναι ανάλογος με την καθαρότητα της καρδίας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στους μακαρισμούς λέγει «μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Ποια είναι η όραση του Θεού? Είναι η αίσθηση του Θεού. Είναι η ενθεοαίσθηση. Και μάλιστα προσφάτως συνάντησα κάποιον μοναχόν που μου λέγει «δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου. Συνεχώς ο νους μου είναι βυθισμένος
εις την αγάπη του Θεού. Μου λέγει συνεχώς ο νους μου βόσκει και γλυκαίνεται με την ευχή, μέχρι που έχω πρόβλημα να κοιμηθώ. Διότι όπως ξέρετε ο προφητάναξ Δαβίδ, που ήταν βασιλεύς, ήταν προφήτης και ήταν και ησυχαστής. Λέγει κάπου στο σύγγραμμά του, στο ψαλτήριό του, «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Γι' αυτόν και μέσα στο μοναχισμό θα βρούμε τέτοιους ανθρώπους που αγρυπνεί η καρδία τους, που επιτυχάνουν με τον κόπο τους αφενός και με τη βοήθεια της χάρη τους αφετέρου, και αγρυπνεί η καρδία και νύφει η καρδία και προσεύχεται η καρδία. Όπως εγώ συνάντησα κάποιον μοναχόν που τώρα είναι και κοιμημένος, και αυτός είναι ο γέρον Αρσένιος ο Σπηλαιώτης, ο καταπρέμμα αδερφός του παππού μας, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, και μου έλεγε το γεροντάκι που ήταν ενάρετον. Εγώ μου λέει, σου μιλώ τώρα, αλλά το μηχανάκι μου δουλεύει, λέει, και λέει την ευχή. Διότι ακριβώς αδελφοί μου, όπως λένε οι γέροντες που είναι φωτισμένοι και μας καθοδηγούν με τα σοφά τους λόγια, ο μεγαλύτερος ευεργέτης του κόσμου είναι εκείνος ο οποίος φθάνει εις το πνευματικό επίπεδο να προσεύχεται αδιαλείπτως. Και ακριβώς σήμερα, μέσα εις τη σημερινή ζωή που έχει αναπτυχθεί ο ηλεκτρονισμός, που έχουν αναπτυχθεί τα μέσα της επικοινωνίας, που ο άνθρωπος συνεχώς είναι στραμμένος να του αρέσουν οι εικόνες και να βλέπει εικόνες και να πολυλογεί και να έχει διάφορα ενδιαφέροντα, αυτόν που επέτυχε ο διάβολος και πρέπει να το ξέρουμε είναι ότι εμείωσεν το χρόνο της ησυχίας των ανθρώπων. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ησυχάζομαι. Δεν εισερχόμεθα εις το ταμείο μας, που το ταμείο δεν είναι κανένα δωμάτιο όπως μερικοί ερμήνευσαν. Το ταμείο είναι η καρδία μας. Και ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα αρχίζει και δεν έχει σχέση με τον εαυτό του. Αρχίζει και δεν έχει σχέση με τη γνώση του εαυτού του. Διότι όπως είπαν οι Αγίοι Πατέρες, για να γνωρίσει κανείς τον Θεό πρέπει πριν τη θεογνωσία να προηγηθεί αυτογνωσία. Αυτόν όμως που το επιτυχάνει, όταν πάει σε ένα μοναστήρι και ησυχάσει έστω ένα βράδυ, μίαν ημέρα, μίαν ώρα. Εγώ ενθυμούμαι όταν ήμουν φοιτητής τότε και πήγαινα σε ένα μοναστήρι το απόγευμα. Μόνο μου πήγαινε μέσα στην αυλή, μόνο που έβλεπα τις καμάρες της μονής, αισθανόμουν κάτι διαφορετικό. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι μονές έχουν μόνιμο τη χάρη του Θεού. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα Άγια Λείψανα, τα οποία είναι φορείς χάριτος. Γιατί υπάρχουν οι θαυματουργές θεομητορικές εικόνες. Γιατί υπάρχουν οι προσευχές των πολυαρίθμων παρελθόντων πατέρων. Και υπάρχουν και οι προσευχές των παρόντων πατέρων. Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πνευματική που για μας είναι μια τροφή δωρεάν, την οποία μας την προσφέρουν και την απολαμβάνουμε και μας ετοιμάζουν για να κοινωνήσουμε σωστά με τον Θεό. Γι' αυτόν εις τες μονές ο άνθρωπος πιο εύκολα ταπεινούται. Είναι περισσότερο δεχτικός. Γι' αυτόν αν κάνουμε έναν κάλωπο, όπως λένε οι πολιτικοί, και θα δούμε πού οι άνθρωποι εξομολογήθηκαν για πρώτη φορά. Θα δούμε ότι εξομολογήθηκαν σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο μοναχό, σε κάποιον άνθρωπο που τους ήλκησε και τους ενέπνευσε, που παρόλο που υπάρχουν πνευματικοί στον κόσμο είναι ενάρετοι, αλλήμωνο να δεν υπήρχαν. Αλλά όμως τα μοναστήρια είναι οι οάσεις οι πνευματικές που έρχονται οι άνθρωποι και τους αρέσει και αναπαύονται. Γι' αυτόν όποιος πάει στο Άγιον Όρος, προτού να φύγει από εκεί, αρχίζει και σκέπτεται και ορίζει την επόμενη ημερομηνία που θα ξανάρθει. Γιατί νομίζετε? Διότι η ψυχή
οι οποίοι είναι βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αντιλαμβάνεται την πνευματικότητα, αντιλαμβάνεται την χαριτωμένη ατμόσφαιρα, αντιλαμβάνεται τα αγαθά του πνευματικού ασκητικού κέντρου που είναι κάθε μοναστήρι. Γι' αυτόν, όταν έχετε μοναστήρια και ευτυχώς έχετε και στην Μητρόπολη σας, να δοξολογείτε τον Θεό, διότι τα μοναστήρια είναι βάσεις πνευματικές. Και ενθυμούμε τον μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιον, που πηγαίναμε και το βλέπαμε και μου έλεγε τότε για την Κύπρο, την πατρίδα μου: «Παιδί μου, δεν θα σώσουν την Κύπρο οι Βρετανικές και οι Αμερικανικές βάσεις. Θα τις σώσουν οι πνευματικές βάσεις, που αυτές οι βάσεις είναι τα ορθόδοξα μοναστήρια. Διότι ακριβώς την ώρα που κοιμάται ο λαός, αλλά ακούει ο Θεός, να ξέρετε ότι υπάρχουν λεβέντες που είναι αφιερωμένοι στην Παναγία, με τα χέρια ψηλά, και την ώρα που ο κόσμος αμαρτάνει και την ώρα που υπνώτει και την ώρα που μιλά με ανευθυνότητα και με αναισθησία, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι αφανείς, αλλά εφανίσεις των Θεών που προσεύχονται για την οικουμένη. Και πόσο λυπηθήκαμε όταν και εμείς εδεχθήκαμε αυτόν τον πόλεμο των συκοφαντικών, ότι δήθεν είμεθα εκεί στο βατοπέδι για να κάνουμε επιχειρήσεις. Όχι, αδελφοί μου, πήγαμε εκεί διότι μας κάλεσε ο Θεός και πήγαμε εκεί και δουλεύουμε αγρύπνος και συνεχώς ως άμυστοι φύλακες. Προσπαθούμε για τη μονή μας. Θυσιαζόμεθα για τη μονή μας, αλλά όχι για δικό μας συμφέρον. Και είμαθα εκεί. Και όπως ξέρετε, η Μονή Βατοπεδίου έχει 400.000 κοιμήλια. Και αυτό οπωσδήποτε θέλουν φροντίδα. Και οπωσδήποτε αυτά θέλουν περιποίηση. Και οπωσδήποτε αυτά θέλουν τακτοποίηση. Και βρήκαμε ένα μοναστήρι που έτσι τάθρινε διαπρόνοια να έχει μόνο μερικά γεροντάκια και να μην μπορέσουν να το φτιάξουν και να το αναστηλώσουν. Και έπρεπε να επιδοθούμε και σε αυτά όλα. Όμως δεν ενοχλήσαμε κανέναν. Απλώς δημοκρατικό το τρόπο διεκδικήσαμε την περιουσία, όχι τη δική μας, διότι με θαχτήμονες. Και έναν με ιδιώτης του κοινοβιάτου μοναχού είναι η αχτιμοσύνη, που αυτόν είναι προϋπόθεσης. Αλλά ξέρουμε ότι το Άγιον Όρος είναι ένα οικουμενικό κέντρο και πρέπει αυτά να προβληθούν, και τα κοιμήλια και η πνευματικότητα του Άγιου Όρους, και ακριβώς πρέπει και είναι και η υποχρέωσή μας. Και πόνον ετάξαμε εξ υπαρχής ότι μέλημα μας πρώτιστον είναι αυτή την παράδοση που μας έδωσαν οι γεροντές μας, να την κρατήσουμε και να την βιώσουμε και να την παραδώσουμε σε άλλους και να την προβάλλουμε προς δόξα της Εκκλησίας. Σας είπα στην αρχή ότι επήγαινε η Αγία Ζώνη στη Ρωσία και μας εδέχθηκαν εκεί με πολλές τιμές, όχι σε εμάς, αλλά σε αυτήν που τις αξίζουν, σε αυτήν που προεφύτευσαν ότι από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναί. Και την ώρα που η Ελλάδα ισοπεδωνόταν εδώ από τους διάφορους συμφεροντολόγους, εμείς ταπεινά προβάλαμε την Ελλάδα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια που ήρθαν και προσκύνησαν την Αγία Ζώνη. Και όπως με συνάντησαν και οι κυβερνώντες της χώρας αυτής και μου είπαν τη μεγίστη ευγνωμοσύνη τους για αυτό το πράγμα που κάναμε, και ότι ποτέ δεν ξαναείδαν τέτοια λαοθάλασσα να γονατούν και να προσκυνούν προς σας αυτόν του ιερόντα των κοιμήλιων που έρχεται από την Ελλάδα και δι' από το Άγιον Όρος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μην πιστεύετε στους διάφορους θορύβους των διαφόρων ανευθύνων, αλλά να έχετε εμπιστοσύνη στους μοναχούς που μπήκαν εκεί και εργάζονται με θόρκο ως μαρτυρίου για να μπορέσουν να κρατήσουν την παράδοση. Και όπως σήμερα μου έλεγε μια κυρία, εάν το όρος χαθεί και αν το όρος καταστραφεί, θα σβήσει η οικουμένη. Και αυτό το πιστεύουμε και αυτό το βιώνουμε. Διότι πόσες νομίζετε, πόσες παρακλήσεις συνεχώς δεχόμεθα εις το Άγιον Όρος. Εμείς σαν Μονή Βατοπεδίου απαντούμε σε 20.000 επιστολές το χρόνο. Όχι γράφουμε, απαντούμε σε αυτούς που μας στέλνουν τη θλίψη τους,
τη δοκιμασία τους, των πόνων τους, τα διάφορα βασανά τους και θέλουν κάποιο λόγο παρηγοριάς, διότι περιμένουν από τον Άθωναν αυτόν τον παρακλητικό λόγο. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα και μέσα στην νεολαία μας βλέπουμε πόσο παιδαγωγείται, πόσο αναρρωστημένα παιδαγωγείται. Κι ήρθε κάποιος πατέρας πρόσφατα, του οποίου αυτοκτόνησε ο γιος του. Ήταν τρίτη ηλικίου και σχόλασε έναν μεσημέρι και πήγαινε στο γειτονικό έκτον όροφο και έπεσε από κάτω. Και βέβαια έγινε μεγάλος ντόρος για την αυτοκτονία του παιδιού, διότι ο πατέρας του ήταν και κοινωνικά σε μια καλή θέση. Και μάλιστα πήγαινε και κάποιος δημοσιογράφος με έναν περιοδικό και φωτογράφησε το δωμάτιο του παιδιού, το οποίο ήταν με τα σύγχρονα μέσα, με τα κομπιούτερς και όλα τα άλλα, τα συναφή, και μου το έφεραν το περιοδικό να το δω, ο καημένος, ο πονεμένος πατέρας, και έγραφε στο δωμάτιο του με μεγάλα γράμματα το περιοδικό. Τίποτε δεν του έλειπε. Το κοίταξα το περιοδικό και δεν σας αποκρύπτω ότι έτσι αναστέναξα. Του λέω του πατέρα του, κάτι του έλειπε. Μου λέει, τι του έλειπε? Ο Χριστός του έλειπε. Εάν είχε το παιδί αυτόν τον Χριστόν και αν είχε πάει σε κάποιο μοναστήρι να το επισκεφθεί, δεν θα έφτανε σε αυτήν την κατάληξη. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί μου, είναι η ώρα του μοναχισμού. Όχι διότι θέλει ο μοναχισμός να μοναστικοποιήσει τον κόσμο, αλλά θέλει ο μοναχισμός να δώσει το εμπειρικό μήνυμα του Χριστού και να αποδείξει ότι και σήμερα είναι εφικτό το Ευαγγέλιο και σήμερα είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο και δεν είναι τυχαίο ότι στον αιώνα μας αυτόν που πέρασε μας εδόθηκαν τόσοι γέροντες πνευματικοί που ακριβώς ο βίος τους και η βιωτή τους και ο τρόπος ζωής του συνεκλώνησαν τα έθνη. Γι' αυτό να εύχεστε για τους μοναχούς και να παρακαλείτε για τους μοναχούς. Και όχι μόνο να παρακαλείτε να στερεώνονται οι μοναχοί, αλλά να αυξάνονται. Διότι όταν αυξάνονται οι μοναχοί, αυξάνονται οι φορείς προσευχής. Και τότε κι εσείς έχετε ωφέλεια. Και δεν χάνετε το παιδί που πάει για μοναχός, αλλά αξιοποιείτε. Και είναι παιδί όχι μόνο της μητέρας του, αλλά είναι παιδί όλων. Είναι παιδί της Οικουμένης. Είναι παιδί του Θεού που έχει αυτή την παρησία, την προσευχή του. Και την ώρα που τον έχουμε ανάγκη να αυτός θα μεσητεύσει έχοντας την ανάλογη πνευματική δύναμη. Και εμείς θα βρούμε παρηγορία, θα βρούμε ελευθερία, θα βρούμε ανάψυξη, θα βρούμε την παραμυθία. Γι' αυτό και να εύχεστε αδελφοί μου και το Άγιον Όρος, αλλά και εκτός Άγιον Όρος και εκτός της Ελλάδος, οι μοναχοί να αυξάνουν και να πληθαίνουν προς δόξα της Αγιωτάτης Εκκλησίας. Αμήν. Ευχαριστούμε θερμά τον Γέροντα Εφραίμ και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε δυνατότητα να απευθύνουμε ερωτήσεις και να έχουμε διαλογική συζήτηση, να καλέσω τον πρόεδρο των διοικητικών υπαλλήλων του Αγίου Όρους, τον εκπρόσωπο, τον κύριο Κουμπρίδη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Έχουμε αρκετούς κατερινιώτες οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορες θέσεις στο Αγίου Όρους, είτε ως τελειωνιακοί, ως αστυνομικοί, είτε ως λιμενικοί. Παρακαλώ, κύριε Κουμπρίδη. Θα συγχαρώ καταρχήν το ΔΣ της Σχολής Γονέων Κατερίνης, διότι στα 23 έτη λαμπρής παρουσίας και προσφοράς στην τοπική μας κοινωνία, ακόμη μία φορά σήμερα δικαίωσε τον τίτλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και μας έδωσε την χαρά της γνώσης ενός τόσο σπουδαίου και μοναδικού θέματος όπως είναι η ουσία του μοναχισμού και ταυτόχρονα με απόλυτη επιτυχία φρόντισε να ανακαλύψει το πρόσωπο και να μας παρουσιάσει το πρότυπο. Ένα πρότυπο από τα σπουδαιότερα της νεότερης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Κουμπρίδη. Λίγο πιο δυνατά. Είμαι σίγουρος. Πρότυπο της ουσίας του μοναχισμού, που στο πρόσωπό του τιμάται η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός ανά την Οικουμένη. Πανοσιολογιότητα, Άγια Καθηγούμενα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Νομίζω η σημερινή λαοσύναξη, κατά αναλογία,
Δεν έχει να ζηλέψει και πολλά από την μεγαλειώδη υποδοχή που σας επιφύλαξε ο ρωσικός λαός. Με την πνευματική και κυβερνητική του ηγεσία, όπως είπατε. Είναι ένα δείγμα της αγάπης του πιερικού λαού στο πρόσωπό σας. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο κοντά. Πιο κοντά. Είναι εδώ. Τι να το φάω. Ενός πιερικού λαού, τον οποίο τώρα γνωρίζετε μέσω πολυπληθών προσκυνηματικών αποστολών, διαδοχικά στο μοναστήρι σας, αλλά και αρκετών κρατικών λειτουργών, οι οποίοι καταγόμεθα από την πιερία και βρεθήκαμε με διαφορετικά αξιώματα ο καθένας να εκπροσωπούμε τιμητικά την ελληνική πολιτεία στο αγιώνυμο όρος. Εκ μέρους όλων αυτών των υπαλλήλων, αρκετοί σήμερα είναι παρόντες, τελωνιακών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίσω και ταυτόχρονα δημόσια να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά αλλά και τις επτή συνοδεία σας για τη φιλόξενη, ανυπόκριτη και άμετρη αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε και τις άπειρες διευκολύνσεις που παρήχατε σε όλους μας ανεξαιρέτως. Για τις συνθήκες διαβίωσης στα δωρεάν παραχωρημένα και συντηρημένα κτίρια της Μονής προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά κυρίως διότι προσωπικά εσείς, με τις πολύτιμες μου θεσίες σας, μας διδάξατε τις έννοιες της υπομονής, της πραότητας, της αγάπης, της αποδοχής δεκτικότητας του άλλου όπως είναι, της χρήσιμης σιωπής, της αγωνιστικότητας, της ειρήνης και μας αξιώσατε κοινωνούς της μοναδικής ανά τον κόσμο αγιορείτικης, βιωματικής αυτογνωσίας, θεογνωσίας, σε ένα περιβάλλον όπου η ατομική ακτιμοσύνη του μοναχού κυριαρχεί ως αρετή. Αρκετές φορές, μάλιστα, με εκατοντάδες προσκυνητές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο συνοδικό της Ιεράς Μονής τις μοναδικές πνευματικού περιεχομένου ομιλίες σας και σε ερωτήματα ενίοτε χωρίς διάκριση στο πρόσωπο και την ιδιότητά σας να θαυμάσουμε τις αφοπλιστικές, επιτρέψτε μου να δω και μου όρο, και ταυτόχρονα ξεκάθαρες και κατανοητές από όλους απαντήσεις που είχατε, τεκμηριωμένες πάντοτε σύμφωνα με τις ιερές παραδόσεις και τους βίους των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Για την οικονομία του χρόνου θα περιοριστώ. Για τη σημερινή σας παρουσία και όσα ψυχοφελία αποκομίσαμε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να καλωσορίσουμε και τον Μητροπολίτη Τρυπόλεως, κύριο Θεοφύλακτο, και τον... Είναι Βατοπεδινός, βεβαίως. Και ήταν στη Λάρισα και ήρθε όσο μπορούσε πιο γρήγορα να είναι κοντά μας. Και τον πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως μας, τον κύριο Βαρνάβα, και να παρακαλέσω την γιατρό μας, την αντιπρόεδρο της Σχολής Γονέων, την κυρία Μαλιάρα, να απονείμει ένα μικρό δωράκι. Είναι η ιστορία της πιερίας στο Γέροντα Εφραίμ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Απλά, Γερόντα, επιτρέψτε μου να θυμίσω, όταν ρωτήσαν τον πατέρα Παΐσιο τι δουλειά κάνουν οι μοναχοί στο Αγιώος, γιατί δεν είναι μες στην πόλη, εκεί, στην αγωνιζόμενη κοινωνία. Η απάντηση του πατρός Παϊσίου ήταν, ρε παιδιά, άλλη δουλειά του σηματοδότη μες στην πόλη, της Αθήνας, και άλλη του φάρου, ο οποίος κρατάει θερμοπύλες στα αγριεμένα κύματα. Παρακαλώ, ποιος θέλει να ερωτήσει, στο βήμα, ο κύριος Μαρούδης. Γέροντα, ευχαριστούμε για τα τόσο όμορφα που μας μεταφέρατε από το περιβόλι της Παναγίας. Λέγομαι Μαρούδης Πασχάλης, είμαι εκπαιδευτικός. Η απορία μου είναι η εξής. Ο ληστής μια ζωή λίστευε. Σώθηκε τελευταία στιγμή. Ο Ιούδας ήταν στη συνοδεία του Χριστού μας. Δεν σώθηκε. Τελικά, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να σωθούμε. Και πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα μας, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να σωθεί τη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ. Η σωτηρία, παιδί μου, είναι εύκολη. Εμείς την κάνουμε δύσκολη. Ο άνθρωπος την κάνει δύσκολη. Και η ζωή εν Χριστού είναι τόσο ωραία και τόσο ειρηνική. Βλέπετε, διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, οι οποίοι έζησαν μια περιπετειώδη ζωή. Αλλά όμως πίσω από την περιπέτεια, πίσω από τη θλίψη, πίσω από το σταυρό, υπάρχει
η γλυκίτης της Θείας Χάριτος. Αυτό σήμερα αγνοεί ο πολλής κόσμος. Αυτήν την γλυκύτητα την άρνητον που δεν μπορεί να εκφραστεί δι' ανθρωπίνων λόγων. Και την αγνούμε γιατί. Γιατί δεν έχουμε σωστή και ζωντανή και αδιάλειπτο σχέση με τη σωστή ζωή που είναι η Χριστός ζωή. Στην Ελλάδα είναι δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Όλοι τα βιώνουμε και όλοι μιλούμε για οικονομική κρίση που υπάρχει. Ξεχνούμε όμως ότι η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της πνευματικής κρίσης που όλοι τη βιώνουμε. Βλέπετε πόσον άνετα ζούσαμε. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που έπαιρναν δάνεια για να πάνε διακοπές. Και τους έλεγα, ρε παιδί μου, μην πας διακοπές, μην πάρεις δάνειο να πας διακοπές. Λέει, μα δεν μπορώ, λέει, όταν πάω μετά την άδειά μου ή στην υπηρεσία μου και ποτέ δεν πήγα διακοπές, θα με θεωρούν δευτέρας κατηγορίας πολίτη. Εγώ του λέω, είμαι δεκάτης κατηγορίας πολίτης και το χαίρομαι. Θέλω να πω ότι αυτός ο εγωισμός, αυτή η εκκοσμίκευση, η άκρα εκκοσμίκευσης, φέρνει και τον πνευματικό νόμο. Και σήμερα στη Ρουσία, εμείς οι Έλληνες, με ρώτησα στη Ρωσία, μου λέει κάποιος εκεί σε μια ομιλία που έκανα, γιατί δεν υπάρχει αυτόν το χάρι στην Ελλάδα, μου ρώτησαν. Δεν ξέρω αν είναι καλά που τους άσα, σας πω τι τους είπα. Και μου πείτε αν είναι καλά που τους μίλησα. Λέγω ότι οι Έλληνες, η Ελλάδα, ήταν η μόνη χώρα των Βαλκανίων που δεν κυριαρχήθηκε από τον κομμουνισμό. Και αυτό είναι μια ευλογία του Θεού. Και όμως οι Έλληνες κυβερνώντες περιφρόνησαν την Ορθοδοξία. Και οι Έλληνες κυβερνώντες περιφρόνησαν και έχουμε αυτόν τον κανόνα, κάνουμε κανόνα σήμερα. Και βέβαια και αυτοί που τους ψηφίζουμε, κάνουμε και εμείς κανόνα. Έτσι είναι. Σήμερα η χώρα μας διάγει από κανόνα. Βέβαια δεν θα καταργηθεί η Ελλάδα, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε δυσκολίες. Ήδη οι δυσκολίες άρχισαν. Με πλησίασε μια γυναίκα πριν από λίγες μέρες. Ήρθε με βρήκεν στο μετόχι μας κάτω εκεί στο περιολόγος, στο Πορτολάβος εκεί. Ήρθε με έναν παιδί 9 μηνών. Μου λέει, θέλω να σε δω, άρχισε να κλαίει, μου λέει, έχει 10 μέρες που δίνω στο παιδί μου νερό με ζάχαρη. Δεν έχω χρήματα να πάρω γάλα. Και όλα αυτά αρχίζουν και επεκτείνονται. Μόνο η πίστη θα μας σώσει. Η πίστη είναι μεγάλη δύναμη. Διότι ακριβώς ο πιστός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζηταλής είναι εκ Θεού. Και όταν ενεργοποιηθεί η πίστη, δεν πάμε να είμαστε οι αγανακτισμένοι στις πλατείες. Αλλά πάμε στις εκκλησίες, πάμε στην προσευχή. Δηλαδή αν δεν δούμε το πρόβλημα και οποιοδήποτε πρόβλημα, αν δούμε ένα πρόβλημα συναισθηματικά, αν το δούμε ψυχολογικά, δεν το δούμε πνευματικά, αποτύχαμε. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, για το Θεό δεν υπάρχει αδιέξοδο ποτέ. Μάλιστα, ο κύριος Καραίσκος, ο δικηγόρος μας. Έχουμε απόλυτες ειδικότητες, γέροντα, όπως βλέπετε. Πανοσιολογιώτατε, πατέρε Εφραίμ, σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην παρολίπια πιερία μας, δεδομένου ότι πράγματι ο μοναχός, όπως είπατε στο συναρπαστικό σας λόγο, έχει μία συμβατική, θα έλεγα, πνευματική σχέση με το Θεό και με χαρακτηριστικά, μάλιστα, ισόβιας υπόσχεσης. Εκτιμώντας βέβαια και ότι η Εκκλησία, για να υπηρετήσει την Ιερά Αποστολή της Εγκοσμίως, διαχειρίζεται και μία σημαντική περιουσία. Εκτιμάτε ότι, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και του μοναχικού βίου, ο οποίος πολλές φορές έχει χαρακτηριστεί από παρεκτροπές ή παραβιάσεις, αθετώντας αυτές τις μοναχικές υποσχέσεις, εκτιμάτε ότι υπάρχει δυνατότητα, επειδή πράγματι τόσο ο μοναχισμός, ο οποίος αποτελεί το πυρήνα του χριστιανισμού και θα έλεγα και του ελληνικού πολιτισμού, όσο και ο μοναχός έχει τη δυνατότητα σήμερα να ουσιαστικά να αντιμετωπίσει αυτή την παθολογία του μοναχικού βίου. Ακούστε, παντού, παιδί μου, υπάρχουν παρεκτροπές. Και στην Εκκλησία μπορεί να υπάρχουν ρασοφόροι που μπορεί να παρεκτρέπονται σαν άνθρωποι και στο μοναχισμό οι μοναχοί και στην αστυνομία οι αστυνομικοί και στις δικηγόρους οι δικηγόροι κλπ. Όπως είπα και σε κάποιον, δεν απορρίπτουμε την ιατρική επιστήμη γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί.
Δεν απορρίπτω τη διοντολογία ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η περιουσία της Εκκλησίας, διότι υπάρχουν μερικοί κλέφτες. Αλλά όμως εγώ εισηγούμαι ότι και η περιουσία της Εκκλησίας, που δεν είναι κάτι το ατομικό, κάτι το ιδιαίτερα προσωπικό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι, έχει σκοπών πνευματικών. Διότι όταν η μοναχή, παραδείγματος χάρη, λέγω ότι την πλευρά μας μοναχός, αξιοποιήσει κάποιος μοναχός την περιουσία της μονής, αυτό είναι κακό? Διότι η μονή ποιο είναι? Η μονή δεν είναι του πληρώματος της Εκκλησίας? Μήπως, μου λέει κάποιος, λέει να βάλετε εισιτήριον εις την πύλη, μου λέει. Βέβαια καλοπροαίρετο το είπε ο άνθρωπος. Του λέω, εάν βάλουμε, αδελφέ μου, εισιτήριον εις την πύλη, τότε πάβει η παράδοση αυτή του μοναχισμού. Καταργούμε μια παράδοση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορούνται οι άνθρωποι που αξιοποιούν την περιουσία του μοναχισμού, επειδή υπήρχαν ή πριν από αυτούς ή μαζί με αυτούς κάπου αλλού άλλοι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν και αστόχησαν και έκανα λάθη. Και εξάλλου και το λαθάνι είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό νομίζω ότι η θέση σωστή είναι ότι πρέπει ο μοναχός να μην κινείται με το ίδιο εγώ και με το ίδιο θέλημα και με το ίδιο συμφέρον, αλλά είναι υπόχρεο, νομίζω, να αξιοποιήσει την περιουσία της μονής ή της ενορίας κάποιος ιερεύς, ξέρω εγώ, όπου, που είναι υπεύθυνος, και να μπορέσει να κάνει το έργο των φιλανθρωπικών και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ή στην μονή του ή στην εκκλησία του. Και νομίζω ότι οι μοναχοί πρέπει να βοηθούνται και από, από τις κρατικές εξουσίες. Διότι τι είναι μια μονή? Είναι μια προέκταση του κράτους. Δεν είναι η μονή νομικών πρόσωπων δικηγόρων, δεν είστε? Δημοσίου δικαίου. Δεν είναι η προέκταση του κράτους. Πρέπει να κυνηγούν τους μοναχούς, διότι δήθεν έκαναν αυτό και εκείνο και το άλλο, και να τους κατηγορούν. Και όχι και να τους κατηγορούσαν, καλά θα ήταν αν έκαναν κάποιο λάθος, θα τους συκοφαντούν. Γι' αυτό είναι ένα λόγος που σήμερα δεν πάμε καλά, αδελφοί μου, είναι και αυτός. Όταν τον μοναχισμό σήμερα δεν τον εκτιμούμε, όταν το ράσο σήμερα το καταφρονούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πού να πιαστεί ο Έλληνας? Και πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία μας. Πού πιάστηκε ο Έλληνας και κρατήθηκε? Πάνω στο ράσο, και πρωτίστως στο ράσο του Καλογύρου. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Και έρχονται δύσκολες μέρες που θα δείτε την πρωτοβουλία και τη συμβολή των μοναχών. Θα το δείτε. Άλλη ερώτηση, ο κύριος Μπαϊνάς. Είναι καθηγητής θεολόγος ο κύριος Μπαϊνάς. Το κεφάλαιο της εκκλησιαστικής αγιογραφίας στο μάθημα των θρησκευτικών της πρώτης λυκείου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι φυλάσσονται τα κοιμήλια που αναφέρεται προηγουμένως στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν διαβάζουμε αυτή την ενότητα πλέον από την υπόθεση και μετά, ξαφνικά όλη η τάξη αναστατώνεται με ένα γέλιο, με μια ειρωνία, δηλαδή αυτό το στόχο που είχαν να κάνουν το πέτυχαν. Δηλαδή με τη συκοφαντία κατόρθωσαν τα παιδιά, τη νέα γενιά, να έχει εξ αρχής μια αρνητική τοποθέτηση απέναντι στο μοναχισμό. Το πρώτο ερώτημά μου είναι αυτό, πώς θα ανατραπεί στην πράξη? Και το δεύτερο, αναφέρει κάπου ο Αββάς Ισάκος Ήρος ότι έργο του μοναχού, του ασκητή, του ερημίτη κυρίως, είναι όχι να κάνει ελεημοσύνη, αλλά κυρίως να επιδοθεί στην άσκηση της προσευχής. Επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα, κατά πόσο ένα μοναστήρι έχει σαν πρώτο μέλημά του την παροχή υλικής βοήθειας προς τον κόσμο, και αν αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του Ορθόδοξου Μοναχισμού? Ευχαριστώ. Πολύ ωραία ερώτηση. Ακούστε, αδελφέ μου, άλλη είναι η προσφορά του ερημίτη, άλλη του σπηλαιώτη, άλλη του κελιώτη, άλλη του σκητιώτη και άλλη του κοινοβιάτη. Μην ξεχνούμε, εμείς πήγαμε σε ένα μοναστήρι, το μεγαλύτερο μοναστήρι του Αγίου Όρους. Είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα οικοδομημένο. Παρόλο που είναι δεύτερον κατά σειρά να συντάξει, πρώτη είναι Μήγη στη Λαύρα, το δικό μας είναι το μεγαλύτερο σε κτίρια. Λοιπόν, πρέπει κανείς να ξέρει και την παράδοση εκεί του τόπου που κατοικεί. Η Μονή Βατοπεδίου από ανέκαθεν, ξέρετε, είχε την Αθωνιάδα Ακαδημία, που ήταν το μόνο πανεπιστήμιο επί τουρκοκρατίας. Εκεί φίτησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, εκεί φίτησε ο Ρήγας Φεραίος και τόσοι άλλοι. Λοιπόν,
Το ένα πόδι πάντα το έχει στον ησυχασμό του Βατοπέδη και το άλλο στην Ιεραποστολή. Δυστυχώς ή ευτυχώς πήγαμε εκεί σε αυτό το μοναστήρι. Και έπρεπε να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή. Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Βλέπουμε τις άπειρες φιλανθρωπίες που έδωσαν αυτό το μοναστήρι. Πώς το έφερε η Διαπρόνη. Και εμείς έτσι μπορέσαμε, χωρίς να το καταλάβουμε, αυτό κάναμε. Είμαστε στην Θάκη. Δεν το λέμε αυτό, διότι δεν θέλουμε να το λέμε. Ξέρετε ότι η Μονή Βατοπεδίου αποφυλάκησε σε 7-8 χρόνια περίπου 1.150 φυλακισμένους. Διότι είμαι εκεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έρχεται, ήρθε μια φορά ο διευθυντής των φυλακών. Απεγνωσμένος. Μου λέει, θέλω να σε δω. Δεν τον ήξερα. Μου λέει, στέλνω γράμματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τίποτα μου λέει. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Εγώ απελπίστηκα, θα παραιτηθώ. Και μου είπε κάποιος λοιπόν σε ξένα, να έρθω να σε συναντήσω. Τι θέλεις γεια μου, τι θέλεις παιδί μου. Λέει, αν μπορείτε να συμβάλλετε, διότι είμαι σε απόγνωση. Του λέω, να έρθω να συναντώ τις φυλακές. Δεν πήγα ποτέ μου στις φυλακές. Δεν ξέρω, θα πάω τώρα. Δούμε. Λοιπόν, πήγα εκεί στις φυλακές, έκανε μια περιήγηση. Το δε καθιστικό που έρχονται οι φιλοξενωμένοι, ο στάβλος του Βατοπεδίου ήταν πιο καλύτερος. Σας λέω με πάσα ειλικρίνεια. Του λέω, γιατί αυτό, ούτε μάρμαρα, ούτε τσιμέτο, ούτε χώμα. Του λέω, παιδί μου, κρίμα είναι. Λοιπόν, μου λέει, πήρε με και θα δεις και μίζον του τον όψη. Το λέω εγώ, μου είπε διαφορετικά. Θα δεις και χειρότερα, μου λέει. Πήγαμε στους θαλάμους. Εκεί απελπίστηκα. Ξέρετε ότι φυλακισμένα για να μην δραπετεύουν, η τουαλέτα είναι μέσα. Μέσα στο δωμάτιο. Τέτοια δυσοδεία δεν μπορούσα να ξαναδώ. Ήταν, μου θύμισε ένα στάβλο πραγματικά. Λέω, γιατί παιδί μου, κρίμα είναι, λέω. Φυλακισμένοι είναι, αλλά κρίμα, πρόσωποι, άνθρωποι. Λέω, μα γι' αυτό σε κάλεσα. Δεν έχουμε χρήματα να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, μετά ερώτησα τους φυλακισμένους που τους έφεραν εκεί. Λέω, γιατί είσαι φυλακισμένος, παιδί μου, εσύ. Λέω, γιατί είχα να πληρώσω στο ΤΕΒΕ 2.000 ευρώ και με έβαλα μέσα μέχρι να τα πληρώσω. Πόσα παιδιά έχεις, 4. Από πού είσαι, από ένα χωριό της Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Ο άλλος, γιατί είσαι φυλακισμένος, παιδί μου, λέει, είχα να πληρώσω, λέει, κάτι που χρωστούσα σε μια τράπεζα και με έβαλα φυλακή. Την πολύ είδα εκεί περίπου 50 την πρώτη. Αυτή ήταν άδικα φυλακισμένη. Συγκλονίστηκα. Λέω, αυτό, λέω, ήρθε κανείς εδώ και σας είδε, λέει, κανένας γίνονται, λέει, κανένας. Και από εκείνον τον καιρό, πριν από 8-9 χρόνια, αρχίσαμε αυτήν την. Δηλαδή, αυτά τα φέρνει και η θεία πρόνοια, παιδί μου. Για αν ήμουν εγώ σπηλαιώτης. Και διάλεξα να είμαι στη Σκήτη. Πολύ μου άρεσε αυτή η ζωή. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς φαίνεται δεν θα πάει εδώ εκεί. Και σου λέει, αφού δεν είσαι και πολύ αυτό, να πας σε έναν κοινόβιο εκεί πέρα να κάνεις πιο πρακτικότερο έργο. Διότι πρέπει να διαχωρίσουμε την αποστολή μιας μεγάλης μονής και την αποστολή του Σπηλαίου και της Σκήτους και του Εγκλήστου. Αυτοί όλοι οι δημοσιογράφοι λένε, μα έχουν εκεί, μα έχουν τζακούζια. Ποια τζακούζια. Ποια τζακούζια έχουν. Μα έχουν. Τι έχουν. Τραπέζια. Λοιπόν, δυστυχώς τόσο πολύ και αυτό που είπες είναι πρόβλημα. Μας δεν μας ενδιαφέρει αν μας κατηγορούν, αν μας επενέσουν. Στο κάτω-κάτω εμείς είμαστε μοναχοί, αδερφέ μου. Και αν μας κατηγορήσουν, καλύτερα. Και αν δεν με καλούσατε, θα είχα δηλαδή, θα είχα τύψεις ή θα είχα μαράζει και δεν ήθελα να μιλήσω στην Κατερίνη, παραδείγματος χάρη. Καλύτερα πάω εκεί στο μοναστήρι μου και ησυχάζω. Δεν έχω, ο μοναχός δεν είναι ότι καταφρονεί τον κόσμο. Αλλά δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Και αν απορρίπτεται από τον κόσμο, καλύτερα είναι ίσως. Πιο καλά, εγώ το προτιμώ αυτό παρά το να επενείτε από τον κόσμο. Αλλά βλέπουμε τα παιδιά σας. Πού θα δουν τα παιδιά σας όταν και αυτοί έτσι είναι. Και αυτοί έτσι είναι. Τότε κάψετε τα Ευαγγέλια. Τότε τι πάμε εκεί πέρα. Αν θέλαμε αυτά που λέγανε αυτοί όλοι, θα είμαστε εκεί ή θα είμαστε στην Wall Street, ξέρω που θα είμαστε, κάπου αλλού. Όχι στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα εμείς είμαστε και καθηγητές των πατέρων. Είμαστε δάσκαλοι. Και τώρα δεν είναι ο καιρός εκείνος που ξέρεις, πάει κάποιος μοναχός γιατί είναι φτωχός και είναι μιας μέλος, μιας πολυμελούς φτωχής οικογένειας και πάει εκεί να μάθει γράμματα και να φάει ένα κομμάτι ψωμί όπως πήγαινα στη Μονή Κύκου στην πατρίδα μου. Τώρα οι άνθρωποι που είναι μορφωμένα παιδιά και έρχονται εκεί, πάσχονται στην εγνώση απόταξη. Εκεί για να καθίσει έναν άνθρωπο πρέπει να δει αντίκρισμα. Δεν έρχεται εκεί διότι δεν έχει κάπου αλλού να πάει και έρχεται εκεί. Άρα λοιπόν ο μοναχισμός δεν είναι όπως τον προβάλλουν διάφοροι. Και δυστυχώς θέλουν να ρίξουν λάσπη. Λέει, πού είναι ο Θεός όμως. Εμείς δεν. Η Εκκλησία δέχθη διωγμούς Διοκλητιανού και Νέρονος. Και πριτάνευσε και θριάμβευσε. Αλλήμον. Τα μετράμε αυτά.
Μπορεί προς στιγμή να φέρουν κάποιο σκανδαλισμό. Η χάρη του δεν πάρει το δύναμο. Μάλιστα. Γέροντας το βίντεο που προβάλαμε στην αρχή, είπατε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θα γνωρίσει πειρασμό. Είτε στα 20, είτε στα 30, είτε στα 50, είτε στα 80. Το έχετε πει και άλλες φορές στο συνοδικό, όπου δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Το ερώτημά μου είναι, τελικά οι δοκιμασίες είναι μονόδρομος, είναι το κλειδί το οποίο ξεκλειδώνει την πορεία του ανθρώπου για τον παράδεισο. Οι δοκιμασίες, αδελφέ μου, είναι αυτές που μας γειτονεύουν και μας ταυτίζουν με τη ζωή του Ιησού Χριστού μας. Ο Χριστός μας ήρθε εδώ στον κόσμο και απέκτησε το επώνυμο, πρέπει να το ξέρετε αυτό, εσταυρωμένος. Τι είπε ο άγγελος στις μυροφόρες, έξω από τον τάφο, δίπλα από τον τάφο του Αναστάντος Χριστού, Ιησού ζητείται των Ναζαρινών τον εσταυρωμένον ως επώνυμο, ούκ εστιν όδε αλλεγίγερτε. Άρα λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, θα περάσουμε δια της στενής και τεθλιμμένης οδού της αγούσης εις τη ζωή. Γι' αυτό θυμάμαι τον Γιώργο Παΐσιο, μου έλεγε μια φορά που κουβεντιάζαμε, τις πολλές φορές που το συναντούσα, ο καρκίνος παιδί μου βάλε πολλούς εις τον παράδεισο. Έτσι είναι. Βλέπουμε στη Ρωσία, πήγαμε και λειτουργήσαμε σε έναν βουνό πραγματικά που είναι ο τάφος χιλιάδων μαρτύρων. Και αισθανόσουνα τη χάρη αυτών των αναρρυθμίτων ανθρώπων που εσφάγησαν από τους κομμουνιστάς. Ακριβώς τι έσωσαν τη Ρωσία, τα αίματα αυτών των ανθρώπων που εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Είναι μεγάλη δύναμη στο μαρτύρο. Βλέπετε η εκκλησία εκεί, μου λέει ο Πατριάρχης της Μόσχας που κομμουνιάζει με κατηδία. Πού ελπίζαμε, λέει γέροντο, ότι εμείς στη Ρωσία θα έχουμε τέτοια σιγόνη του κόσμου να έρχεται να προσκυνά την Αγία Ζώνη. Πού να το φανταστούμε, λέει, πριν 30 χρόνια. Κι όμως ήρθε, γιατί. Γιατί οι γριές εκράτησαν την Εκκλησία. Οι γριές δεν υπολόγιζαν το κακεμπέ. Και έπαιρναν τα παιδιά, τα εγγόνια τους κρυφά από τον πατέρα και τη μάνα και πήγαινε και τους εβάφτιζαν. Αυτές εκράτησαν την Εκκλησία. Και έπεσε ο κομμουνισμός, όχι με πραξικόπημα, ανεμάκτος, σαν χάρτινος πύργος. Έτσι, και είναι η δόξα σήμερα να βλέπεις τα εκατομμύρια των ανθρώπων. Υποδέχθηκαν την Αγία Ζώνη 190 επίσκοποι, 2 πατριάρχες και 2 προκαθήμενοι. Με άπασαν την αρχαιολατική στολή. Εβιώσαμε ένα Βυζάντιο πραγματικά. Και χιλιάδες ανθρώπων να έρχονται εκεί πέρα σε όλες τις αυλές. Χιλιάδες. 3 εκατομμύρια ήταν, ναι. 3 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Ο κύριος Χρυσικός, δημοσιογράφος και διευθυντής ραδιοφωνικού σταθμού. Είστε. Ναι, ναι. Θέλετε προσοχή, εσείς. Λοιπόν, διαβάζοντας από αυτό το βιβλιαράκι το οποίο έπεσε στα χέρια μου, πατέρα Εφραίμ, το δανείζουμε κάτι από αυτό που έχει γράψει εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο Κωνσταντίνος Λούλης, πρώην διοικητής του Αγίου Όρους. Λέει εδώ μέσα ότι μέσα από τα έγγραφα του αρχείου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου φαίνεται η μόνιμη διάθεση και πρακτική της Μονής να στηρίζει την πατρίδα μας σε διάφορα κοινοφελή έργα όταν είχε την οικονομική δυνατότητα. Το πρώτο ερώτημα είναι εάν έχει τη θέση να βοηθήσει αυτή τη στιγμή η Ιερά Μονή Βατοπεδίου την πατρίδα. Και το δεύτερο είναι... Ένα-ένα. Λοιπόν, τη διάθεση την έχει. Τη δυνατότητα δεν την έχει, διότι δυστυχώς μας συμπεριφέρθηκα σαν να είμαι θαέμπορη ναρκωτικών και πάγωσα για 3,5 χρόνια τους λογαριασμούς της Μονής χωρίς να αποδείξουν κάτι το οποίο είναι μεπτόν. Λυπούμαι που το λέω. Και το δεύτερο είναι ότι η διαχείριση των οικονομικών της Μονής έχει γνώμονα την προσφορά στην κοινωνία και στο έθνος. Γιατί τόσο μένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα ερώτημα που με βασανίζει, και ιδιαίτερα από ορισμένους δημοσιογράφους, όταν μέχρι και σήμερα υπάρχει τηλεοπτικός σταθμός ο οποίος δεν λέει την αλήθεια. Και ξέρετε που αναφέρω. Είναι και δική μου απορία. Είναι και δική μου απορία.
Κάποτε δεν πρέπει να μάθουμε όλοι εμείς το τι ακριβώς συνέβη, πατέρα Εφραίμ. Ξέρεις ότι τους είπα, δέχομαι να πάω σε οποιαδήποτε τηλεόραση και οποιοσδήποτε δημοσιογράφος μου φέρετε. Ξέρετε ότι δεν δέχθηκα μόνος μου να πάω σε τηλεόραση. Μου είπαν να έρθεις με 4-5. Λέω να έρθω με 4-5. Μου έφεραν και είδα μέσα σε ένα DVD που ήταν 5. Και είδα εκεί έναν αλλαγμό, όποιος προσπαθούσε να καλύψουν τον ένα και τον άλλο για να φανούν αυτοί που οι έξυπνοι, να ακουστεί η φωνή τους. Λέω όχι. Με 5 και με 4 δεν πάω. Μόνος μου. Και να έχει άμεση αναμετάδοση. Κανένας σταθμός δεν δέχεται. Σας το πληροφορώ. Το θέλω να μαγνητοσκόπηση για να το κάνω προσέγγιση. Ερχόταν τοπική σταθμή, παιδί μου, ερχόταν στη Ξάνθη και ένα προσέρετευξη σε πανηγύρι του Αγίου Νικολάου κλπ. Και μετά την αυτήν έλεγε τις φυλακές. Ουδή σταθμός το έβαλε. Πρέπει να ξυπνήσουμε, είναι διωγμός αυτός. Είναι διωγμός της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό πού θα πάνε τα παιδιά σας. Στα ναρκωτικά θα πάνε και είναι κρίμα. Όταν η Ορθόδοξη πνευματικότητα βάλεται και καταφρονείται, ποια δύναμη έχουμε. Λέω στον Πούτιν που τον είδα εκεί πέρα 2,5 ώρες, του λέω, πρόεδρε, η δύναμή σας δεν είναι το φυσικό σας αέριο, δεν είναι το πετρέλαιό σας, είναι η Ορθοδοξία. Και αυτό να το ξέρετε. Και μου έκανε έτσι. Ντά, ντά, ντά και χαρασό. Το αποδεχόταν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχει να δείξει η Ελλάδα σήμερα. Αυτή η δύναμη και η Ελλάδα τι είναι. Είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Έρχονται σήμερα, εμείς είμαστε στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας είναι εδώ στον Άγιο Διονύσιο. Πόσοι γέροντες έρχονται από εκτός Ελλάδος και σας πλησιάζουν και θέλουν να μάθουν την αυθεντική πνευματική ζωή. Πάρα πολλοί. Δεν είναι έγκλη της Ελλάδος αυτό. Δεν είναι δόξα της Ελλάδος αυτό το πράγμα. Επήγα εκεί και μου είπαν να με δουν για να μου εκφράσουν ευγνωμοσύνη. Ο Μετβέντε και ο Μπούτι. Και πήγα ασφαλώς. Λοιπόν, γιατί να πάει, λέει στο. Καλά, κακό είναι να πάω. Κακό είναι αφού με κάλεσε. Να πάω να με ευχαριστήσουν και μου έκανε και τραπέζι. Είναι κακό να ακούσουν και αυτοί οι δύο λόγια. Και αυτοί δεν είναι επιμενόμενοι άνθρωποι, τι είναι. Και να σας πω και την αυτή, με κράτησα 2 ώρες, 2,5 ώρες ήμουν με τον Μπούτι και αισθανόμουν και άσχημα, διότι έξω από το σπίτι είχε κι άλλες που τον ήθελα. Και του έλεγα, ξέρεις, πρέπει να κλείσουμε, διότι αρκετή ώρα λέω όχι. Λέει, θέλω και εγώ το πνευματικό relax που έλεγε. Γιατί όχι. Είναι κακό πράγμα να πεις δύο λόγια πνευματικά σε άτομο που σε καλεί. Δεν πάει να το βρεις και να ξέρει να με δεχτείς. Κι όμως, και αυτό το χτύπησα. Και μάλιστα του είπα, του λέω, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Να βοηθήσετε την Ελλάδα και οικονομικά. Και μου λέει, θα το κάνω και αυτό. Τι άλλο να πω. Είμαι και εγώ ένας πατριώτης εδώ που συμπαθώ και πονώ το έθνος, πονώ τους πατριώτες μου. Όταν έρχονται εκεί και μου λένε θέλουμε χρήματα. Ξέρετε πόσα φάξ λαμβάνουμε, άλλος θέλει να το κάνουν αυτό το σπίτι να το κάνουν, πώς το λέμε. Ανακαίνιση. Όχι, κατάσχεση. Άλλος δεν έχει δουλειά, άλλος συνέχεια. Και λέω αν είχαμε δεν θα δίναμε τώρα, ασφαλώς θα δίναμε. Γέροντα, να... Κύριε Βασίλη, μισό λεπτό, να μολύσω και εγώ κάτι, να μαρτυρήσω κάτι. 35 με 40 χιλιάδες είναι οι επισκέπτες, οι προσκυνητές, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται τη Μόνη, έτσι δεν είναι. Έχουμε 50.000 διανυκτερεύσεις. Ανεβήκαν. Αυτό που θέλω να μαρτυρήσω, Γέροντα, είναι πριν 10-15 χρόνια είχαν έρθει 3 από την Πτολεμαϊδα εργάτες, ρυπαροί, βρώμικοι. Εγώ τους είδα και τους φοβήθηκα. Και ήταν τότε αρχοντάριος ο πατήρ Ειρηναίος. Αν βλέπατε με πόσο αγάπη τους περιποιήθηκε. Σαν να υπηρετούσε βασιλιάδες. Εγώ τους είδα και φοβήθηκα. Αξίριστοι. Αυτοί ήταν για να πάρουν για δουλειά. Τους περιποιήθηκε ο πάτερ Ειρηναίος. Φοβηθήκανε. Και την επόμενη μέρα το πρωί που του είπα, κανένα του λέω, δεν φοβήθηκες. Εγώ τρόμαξα. Και μου απάντησε. Λέει, παιδί μου, λέει, άμα δεν κάνουμε πράξη την αγάπη, λέει το Ευαγγέλιο, τι θα κάνουμε. Και να σου πω και κάτι. Τότε ήταν δραχμές. Τους δώσαμε και 5.000 δραχμές στον κάθε ένα. Τους γράψαμε το όνομα στην πύλη για να μην το εκμεταλλευτούν και τους στείλαμε στην ευχή της Παναγίας. Πράγματα τα οποία εμένα με συγκλονίσαν. Εγώ φοβήθηκα όταν τους είδα. Αξίριστους, βρωμερούς, ψάχναν εκεί να έχουν δουλειά. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης, αστυνομικός, ένα αποστρατή. Γέροντα, με πόνο θα μιλήσω. Με πολύ πόνο και αγανάκτηση.
η Εκκλησία έχει την αλήθεια. Πολλά μέλη της Εκκλησίας δεν υπηρετούν την αλήθεια. Συκοφαντείται η Εκκλησία. Η διοικούσα Εκκλησία γιατί δεν έχει την παρησία. Γιατί δεν έχει το θάρρος. Γιατί δεν έχει τη δύναμη να βγάλει δικό της σταθμό. Να πούμε την αλήθεια. Να μην υπηρετήσουμε τους Ιούδες. Να πούμε την αλήθεια. Εδώ εμείς είπατε εσείς, σηκώσατε το χέρι, το ράσο, το ευλογημένο να άσω, ναι. Το να ανάξει ο ράσο να φύγει. Και πιστεύω πολλοί θα ανακουφιστούν. Ζητάμε αυτό η διοικούσα εκκλησία να υπηρετήσει την αλήθεια και αυτούς που συκοφαντείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ξέρω χρόνια και μάλιστα από τον πατέρα Εφραίμ τον Κατωνακιώτη. Όπως εσάς είπε προφητικά, έτσι και στο πρόσωπό μου είπε κάτι προφητικό. Σας ευχαριστώ. Με πόνο το λέω αυτό. Ήρθα από τη συκοφαντία. Σηκώθηκα, δεν ήταν να μιλήσω. Αλλά πονάω όταν συκοφαντείται οποιοδήποτε πρόσωπο. Τόσο μάλιστα η Εκκλησία μας. Ευχαριστώ πολύ. Να προσευχόμεθα, αγαπητέ μου, να προσευχόμεθα να τα φέρει ο Θεός. Διότι πάντοτε είδος ο Χριστός δεν συκοφαντήθη. Όταν ο Σήμερο Θεοδόχος εδέχθη το βρέφος και την Παναγία, τι είπε. Σημείων αντιλεγόμενων θα είναι ο Χριστός. Και σου λέει, διελεύσε τροφέα. Κιά, κυρία Θεοτόκος. Και όντως πώς ετράβησε, από τον καιρό που ήταν έγκυος. Βλέπετε, ο ίδιος ο μνήστορ Ιωσήφ την αφέβαλε και βουλήθη λάθρα πολύ σε αυτήν. Γιατί, γιατί πήθη Ιούδες ο Ιωσήφ. Σου λέει, τις εγέλασε κάποιος από τους μεγάλους γιους και κάνουνε παιδί. Τι να κάνω εγώ τώρα, θα την αφήσω. Βλέπετε ότι έτσι είναι η οδός του Σταυρού. Γι' αυτό μην τα βλέπουμε ανθρώπινα. Βέβαια, ό,τι μπορούμε ανθρώπινα να κάνουμε, θα το κάνουμε. Και ένας ευλαβής άνθρωπος συνειδησιακά ό,τι μπορεί κάνει. Με τον λόγο του, με το έργο του, με μια κίνηση φιλανθρωπική και μια συμπαράσταση το κάνει. Αλλά όμως δεν θα μπορούμε να απαιτούμε να μας βοηθήσουν κιόλας. Βοηθά ο Θεός. Ο αναπληρωτής Δημάρχος Κατερίνης, ο κύριος Ζήμος Ατραζίνης. Να γυρίσουμε στο πρόσωπο. Γέροντα, είπατε ότι συνήθως όταν εξομολογείται κάποιος άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία για πρώτη φορά, εξομολογείται στο όρος. Όχι, στο όρος σε μοναστήρι. Σε μοναστήρι. Σε μοναστήρι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί όταν εξομολογείται με ειλικρίνεια, κλαίει συγχρόνως. Πείτε μου λοιπόν, τι νόημα έχουν αυτά τα δάκρυα. Είναι δάκρυα μετανοίας. Είναι δάκρυα μετανοίας. Όταν κανείς μετανοεί, κλαίει. Όταν ζητούμε συγγνώμη με τη ψυχή μας, δεν το ζητούμε με έναν λυπητερόν τρόπο, με έναν πονετικό τρόπο. Και ακριβώς όσο πόνο έχει η καρδία από τη μεταμέλεια και τη μετανοία, τότε αναβλύζουν εκ των οφθαλμών δάκρυα. Αλλά καμιά φορά, να σας πω ένα περιστατικό. Ήρθε κάποιος από την Κύπρο, στο μοναστήρι μας. Ήρθε να εξομολογηθεί. Βέβαια, αυτός ήταν γνωστός μου, αλλά δεν με ήξερε. Εγώ τον ήξερα, ήταν χωριανός μου. Ξέρετε, εμείς εξομολογούμε την ώρα της ακολουθίας με έναν καρτιλάκι εκεί πέρα. Σε Κύπρη λένε τον παπά του, λέει δάσκαλε. Λέει δάσκαλε, ήρθα να εξομολογηθώ στο Άγιον Όρος, διότι λέει Κύπρος μια γειτονιά είναι, μου λέει. Θα πάω να τα πει σε έναν παπά, θα τα πει σε άλλο. Του λέω καλά έκανες. Μου λέει έτσι είναι, γι' αυτό ήρθα να τα πω, μου λέει πρώτη φορά να εξομολογηθώ, δεν είναι καλά τα ξέρω στην Κύπρο. Εγώ βέβαια είμαι ο γείτονας του, το ήξερα ποιος είναι. Αλλά δεν του είπα τίποτα. Λοιπόν, εξομολογήθηκε ο άνθρωπος κονικά, έτσι με μετάνε, έκλαψε κιόλας. Λοιπόν, τελειώσε η εκκλησία, η ακολουθία, τελειώσε η τράπεζα, ήρθε με βρήκε. Του λέω τι κάνεις, μου λέει, εξομολύθηκα, μου λέει, σε ένα γέρο με άσπρα γένια. Διότι στην Κύπρο, μου λέει, μια γειτονιά, τα μαθαίνουν εύκολα τα αμαρτήματα. Ενώ εδώ που ήρθαμε, μου λέει, δεν σε ξέρουν. Μια χαρά, μου λέει.
Ενώ εγώ τον ήξερα, αλλά δεν το είπα. Ότι ξέρεις, είμαι εγώ που σε εξομολόγησα και ξέρεις με χωριά σου, γιατί θα ήταν σε μεγάλη απόγνωση μετά. Καμιά φορά βλέπετε πάνε και στα μοναστήρια, διότι ντρέπονται να το πω στους ιερείς της ενορίας. Διότι είναι και λάθος. Γιατί να ντρέπονται. Και ο παπάς δεν έχει, είναι αμαρτωλός μας. Και ο ιερεύς δεν είναι άνθρωπος. Και ο ιερεύς εξομολογείται. Ναι, ο κύριος Κονδρόπουλος. Ερχόμενος στην Κατερίνη, έκαναμε πόλο στο πεζόδρομο. Βρήκα ένα φίλο μου και μου λέει: πάμε πιούμε καφέ. Του λέω: θα πάω να ακούσω τον Εφραίμ. Λέει: μπράβο, καλά θα κάνεις. Ακούει κάποιος μέσα στο μαγαζί και λέει: βγάζει μια βρισιά. Εγώ εξεγείρομαι σαν Έλληνας, γιατί από την μέρα που ξεκινήσατε εκεί πάνω, παρότι δεν είμαι και φρίσκος ούτε και έχω πέρι, λέω: αυτός δίνει μεγάλον αγώνα να αναδείξει ένα μέρος του ελληνισμού. Εμένα αυτή τη στιγμή με βασανίζει ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, είναι παγκόσμιες, ελληνικές, οι οποίες μας στερούν το δικαίωμα και το δικό σας περισσότερο, εγώ σαν Έλληνας εσείς. Λοιπόν, αυτόν τον αγώνα που κάνετε, τα 400.000 που βρήκατε εκεί και τα υπόλοιπα όλα, να τα αναδείξουμε, να δει η παγκόσμια κοινότητα τι είναι. Είναι μέρος του πολιτισμού μας. Ποιοι είναι αυτοί που μας το στερούν να το αναδείξουμε. Τίποτα άλλο. Είναι γνωστοί ποιοι είναι αυτοί. Τους ξέρουν. Πάνω σε αυτό να μεταφέρω χαιρετισμούς γέροντα από τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αναγέννησης, τον κύριο Στέλιο Παθημελή, ο οποίος έλεγε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, έλεγε αυτό το πράγμα, ότι θα έπρεπε όλοι οι ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε δύο πράγματα, στη Βεργίνα και στο Άγιο Όρος, στη Μακεδονία και στην Ορθοδοξία. Να μάθουν... Πού να έρθουν, το Άγιο Όρος είναι μια πατεώνες, παιδί, πού να έρθουν στο πατεώνες. Λοιπόν, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Δεν θέλω ούτε ερώτηση ούτε τοποθέτηση, μας έχετε καλύψει πλήρως. Απλώς να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος αυτό το διάστημα έχει μια δυσκολία εντονότερη από κάθε άλλη φορά με την υγεία του. Χάρηκε πάρα πολύ με το άκουσμα της ελεύσεώς σας και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι και ο Επίσκοπος και ο Ιερός μας Κλήρος και οι μοναστικές μας αδελφότητες, αλλά και μέρος του Χριστεπωνύμου πληρώματός μας, της Ιεράς Μητροπόλεως μας, καθ' όλο το διάρκεια της δοκιμασίας σας, αλλά και μέχρι σήμερα, προσεύχεται προκειμένου να φανερωθεί η αλήθεια. Και το αυτό επιζητούμε και εσείς να πράτετε για τον Επίσκοπό μας και για όλους μας, εκεί στο περιβόλι της Παναγίας, να προκόβουμε εις την πίστη μας. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπατε και η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ ευεργετική, γέροντα. Την ευχή σας να έχω. Πάντε, Βαρνάβα, και εγώ να διαβάσετε στο Σεβασμιότατο τα σεβάσματά μου και εμείς πάντοτε τον αγαπούσαμε. Είδα και στη μονή μας, εξάλλου τον καλέσαμε σήμερα όντως πανηγύρις μας και ευχόμαστε έτσι καλή ανάρρωση και να συνεχίσει να διακονεί προς δόξα Θεού. Ευχαριστούμε πολύ τον γέροντα Εφραίμ και να του προσφέρουμε και ένα DVD, τριπλό DVD, είναι από το συνέδριο για τα 20 χρόνια της Σχολής Γονέων, όπου μέσα έχει ένα γράμμα από μια οικογένεια, ευχαριστήριο προς εσάς, η οποία οικογένεια θα έμεινε στα δύο παιδιά και με δικές παροτρύνσεις θα έφτασε στα 4. Λοιπόν, σας το προσφέρουμε και αυτό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα.